πώς σας φαίνεται που εισχωρούν άνθρωποι από άλλους χώρους, τύπου άνθρωποι από reality? Βεβαίως και πρέπει να σπουδάσει. Η δουλειά μας είναι επιστήμη και έτσι πρέπει να είναι. Γι' αυτό και η υποβίβαση αυτή που γίνεται είναι πάρα πολύ μεγάλο άδικο. Έχετε πει ποτέ ναι σε κάποιον, ναι, παρακαλώ κλείστε το κινητό? Έχω πει, έχω πει. Και το έχω πει και να μην σας πω ότι από μέσα μου θέλω να πάω και να τα αρπάξω και να τα πετάξω. Αλλά δεν μπορώ να είμαι βίαιη. Ποια είναι πλέον η σχέση σας με τον κύριο Λαζόπουλο? Είναι πάρα πολύ καλή όταν βρισκόμαστε. Ο κύριος Λαζόπουλος είπε ότι τα πρωινάδικα είναι τηλεδικαστήρια. Όχι μόνο στα πρωινάδικα, και σε επίσημα δελτία ειδήσεων πολλών καναλιών. Μην πούμε ονόματα τώρα, τα ξέρουμε. Και δεν είναι και... υπάρχουν και μεσημεριανές εκπομπές που το κάνουν. Και δεν θα ήθελα ο Λάκης να ασχολείται με αυτά. Σας το λέω τώρα έτσι καθαρά. Θεωρείτε ότι αδικείται? Έχει να ασχοληθεί με πολύ πιο σοβαρά. Είστε πολλά χρόνια με τον κύριο Ξένο. Υπήρξαν ποτέ προστριβές ή να πείτε ότι, ότι φτάσατε μέχρι το διαζύγιο? Όχι, αυτό δεν έγινε. Αλλά πολλές φορές θέλω να τους σκοτώσω. Να τους πάσω το κεφάλι. Για ποιο λόγο, πείτε μας? Γιατί δηλαδή, με νευριάζει, με νευριάζει πολύ. Μπορεί να τον νευριάζω κι εγώ, αλλά δεν το δείχνει. Δηλαδή, τι σας κάνει? Αν το στήμα δεν είναι, γιατί το παριστάνει και λίγο. Δεν μιλάει. Είναι απίστευτο, αλλά αυτό συμβαίνει σε πολλές γυναίκες. Η αδερφή σας λείπει, πότε τη σκέφτεστε, δηλαδή? Τη σκέφτομαι συνέχεια, και αυτή και όλη την οικογένεια από εκεί, γιατί έχασα και τον αδερφό μου. Έβαλα στο YouTube ένα τραγούδι υπέροχο του αδερφού μου, γιατί ο αδερφός μου ήταν συνθέτης. Εκεί έκλαψα πάρα πολύ. Έκλαψα περισσότερο από όταν τους έχασα. Εκείνο που μου συμβαίνει συχνά είναι ότι την αδερφή μου τη βλέπω πάρα πολύ συχνά στον ύπνο μου. Τη βλέπω πάντα με χρωματιστά ρούχα, πάντα με εκείνο το ωραίο χαμόγελο. Και μετά από κάποια στιγμή λέω, μα εσύ πώς είσαι εδώ? Και μου λέει, μπορώ να έρχομαι. Και της λέω εγώ, τότε να έρχεσαι πιο συχνά. Και αυτές τις μέρες είδα και τον αδερφό μου, που δεν είχα καιρό να τον δω. Και εγώ έχω παίξει και σε βιντεοτενίες. Τότε με την αδερφή μου που πρωταγωνιστούσε και ήταν εξαιρετική. Με έβαζε να γράφω τα σενάρια. Έχετε μετανιώσει για αυτές τις ταινίες? Όχι καθόλου, ποτέ. Για τίποτα που έχω κάνει. Τώρα, το αποτέλεσμα δεν το κρίνω. Εγώ το κρίνει ο κόσμος. Ο κύριος Κιμούλης έχει επιστρέψει θεατρικά. Τι πώς το κρίνετε αυτό? Γιατί δεν έπρεπε να επιστρέψει ο μεγαλύτερος εν ζωή ηθοποιός που υπάρχει στην Ελλάδα? Γιατί δεν έπρεπε? Λόγω καταγγελιών για κακοποιητική συμπεριφορά που κάνουν κάποιες γυναίκες, θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε να επιστρέψει. Όχι. Πολύ σκληρή τιμωρία. Είναι ένας μεγάλος ηθοποιός. Δεν λέω ότι έκανε καλά, ούτε ότι δεν πιστεύω αυτά που έχουν πει οι συναδέρφισσές μου. Αλλά είναι πάρα πολύ σκληρή τιμωρία να μην επιστρέψει. Δεν βίασε. Δεν έκανε κανένα έγκλημα. Είναι περίεργο παιδί ο Γιώργος, αλλά έχει και πάρα πολλές καλοσύνες, να μου επιτρέψετε να σας πω. Παραμάκρυνε αυτό το Αμερικανιά του Μητού. Εγώ το λέω όπως το καταλαβαίνω. Δεν μιλάω. Δεν μ' αρέσει που το λένε έτσι. Κατεβαίνετε και υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ. Ναι. Έχω υπάρξει βουλευτής του ΚΚΕ. Δεν έχω κάποια άλλη στη ζωή μου, δεν αλλάζω. Δεν είμαι από αυτούς που αλλάζουν. Σε λίγες μέρες έχουμε πρεμιέρα, η κυρία Αγάπη επιστρέφει. Κυρία Αγάπη επιστρέφει, το Ανάκτορο στην Ανατούμπη επιστρέφει. Είναι ένα έργο που έγραψε ο Παναγιώτης ο Μέντης. Αυτό το έργο το έγραψε για μένα. Μιλάει για τη μετανάστευση. Τη μετανάστευση και αυτή που έζησε όλη η Μεσόγειο σχεδόν και η Ελλάδα.